Με την Ένωση Κεντρών λοιπόν τι μπορούμε, αν προσπαθήσουμε αυτό το κάτι που έχουμε τώρα, ένα 5-5, να το κάνουμε 12. Τι μπορούμε να κάνουμε. Σε 2 μήνες να καταργήσουμε τον έμφυα για το 15 να μην το χρειαζόμαστε. Αυτή είναι η δική μου υπόσχεση. Αρκεί να αλλάξουμε τις μεταρρυθμίσεις και να τις κάνουμε αυτές που κόβουν σπατάλες. Έχουμε 319.000 τριπλό συνταξιούχους στην Ελλάδα, τριών κυρίων ταμείων. Έχουμε 400.000 συνταξιούχους που και τη λαμβάνουν σύνταξη πάνω από 1.000 ευρώ, εργάζονται και τα παίρνουν μαύρα και εμποδίζουν να πιάσει θέση ο άνεργος. Έχουμε μεγάλα έσχη και μεγάλες πληγές στην Ελλάδα που η Μέρκελ δεν μπορεί να τις πάρει χαμπάρι. Γιατί η κρίση έχει σημεία φωτιζόμενα, αλλά έχει και σημεία συσκοτιζόμενα έντεχνα από το πολιτικό σύστημα προς προστασία των δικών τους παιδιών. Και τι θα κάνει η Ένωση Κεντρών, θα ρίξει φως εις όλη την κρίση. Δεν θα φωτίζει μόνο τα σημεία που συμφέρουν τον Παπανδρέου ή τον Σαμαρά ή τον Τσίπρα. Θα φωτίσουμε όλη την κρίση. Και εκεί θα έρθει η λύση. Να σας ευχαριστήσω όλους εις όλη τη χώρα που με παρακολουθείτε. Δεν ξέρω πόσες φορές θα μου επιτρέψουν να μιλήσω στις τηλεοράσεις. Πάντως όπου μιλήσω, αυτό το περιεχόμενο θα προσπαθήσω να μεταδώσω. Ότι όταν αλλάξουν οι μεταρρυθμίσεις των μνημονίων, τότε η Ελλάδα θα σηκωθεί όρθια, γιατί οι μεταρρυθμίσεις που περιλάμβαναν στα μνημόνια 1, στα μνημόνια 2 και στα μνημόνια 3 ήταν ηλίθιες και άκαρπες. Αν λοιπόν τις αλλάξουμε και τις κάνουμε αποτελεσματικές και καρποφόρες, σε 2 μήνες θα κόψουμε τον έμφυα, προσωπική υπόσχεση Λεβέντη, αν ελέγχω την οικονομική πολιτική, το πρώτο πράγμα λοιπόν για το 2015 θα χαρίσω στον ελληνικό λαό τον έμφυα και θα αρχίσει η οικονομία να ξαναλειτουργεί και το 2017 υπόσχομαι στα 10 εκατομμύρια Ελλήνων, αν με ακούσει η Βουλή από εδώ και πέρα και έχω τη δύναμη να επιβάλλω τις θέσεις μας, ότι θα έχουμε αφήσει πίσω την κρίση. Αυτό επιθυμώ να γίνει. Αυτό είναι το όνειρό μου. Εάν αυτά δεν γίνουν, θα είμαι αποτυχημένος. Γράφτε τις κασέτες για να τις έχετε. Σας ευχαριστώ πολύ.